Η Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπήρωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων αύριο Πέμπτη οργανώνει μαζικές παραστάσεις διεκδίκησης στα γραφεία του ΟΑΕ σε όλη τη χώρα, καλώντας τους συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ασφάλιση και τα χρέη να δώσουν μαζικό παρόν. Η 15 Μάρτη είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης της ΠΑΣΕΒΕ. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε αντιλαϊκή επίθεση. Εμείς δίνουμε το παρόν μας σαν τοπική γραμματεία της ΠΑΣΕΒΕ έξω από τα γραφεία του ΑΕ και διεκδικούμε άμεση θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας ανεξάρτητα αν χρωστάνε και κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για όσο καιρό διαρκεί η κρίση. Αυτό είναι εφικτό, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό? Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει. Λεφτά υπάρχουν, έτσι, που είναι και το σλόγγαν που ακούγεται. Το θέμα είναι ότι δεν τα διαθέτουν για το λαό, για την υγεία του, για την ασφαλειά του και τα διαθέτουν αλλού. Εσείς έχετε ενημερωθεί ότι πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν χρωστάνε και δεν έχουν σφαγίσει το βιβλίο υγείας? Βεβαίως. Είναι πάνω από τους μισούς, υπολογίζεται σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, δεν έχουν πληρωμένες τις εισφορές τους. Και αυτό, ναι, και αυτό μεταφράζεται ότι δεν έχουν ανανεωμένα και τα βιβλιάρια υγείας. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αυτοί ξεκρέμαστοι. Ναι, τέλος του μήνα θα ξαναπάνε πάλι να πληρώσουν. Γιατί είναι τέλος του μήνα, είναι η προθεσμία να δώσουν το δεύτερο δίμηνο. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Πού να τα βρουν? Και όταν μιλάμε και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι μεγάλοι στην ηλικία, δηλαδή που το δίμηνό τους βγαίνει γύρω στα 800 με 900 ευρώ, τι να πρωτοπληρώσουν, το ενίκιο, την ασφάλισή τους? Και δεν έχουν και δουλειές. Βέβαια. Έτσι, υπολογίζεται, έτσι να πούμε αναφορικά και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, ότι η πτώση στο λουτράκι, έτσι είναι, έχει μια σημασία να το αναφέρουμε αυτό, είναι περίπου στο 70%.